Ως γιατροί χωρίς σύνορα δεν λάβαμε ποτέ χρήματα ούτε από την ελληνική κυβέρνηση ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και οι γιατροί χωρίς σύνορα μετά την συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας λάβανε και μια παγκόσμια απόφαση, μια πολιτική απόφαση να μην λαμβάνουν χρήματα ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε από τα κράτη-μέλη για κανένα από τα προγράμματά τους. Άρα, πρώτα απ' όλα, όσο αφορά το κομμάτι της χρηματοδότησης, δεν έχουμε κάποιο στόχο για να φουσκώσουμε τα πράγματα και θέλουμε να. Μα μην δίνετε εξηγήσεις. Δεν χρειάζεται, κύριε Βέης, μην δίνετε. Οι γιατροί χωρίς να. Δεν χρειάζεται να δίνουν εξηγήσεις. Έχουν δώσει τις δικές τους εξετάσεις. Αφήστε, πάμε παρακάτω. Θέλω να σας πω παράλληλα ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε 42.162 ανθρώπους, από τους οποίους 34% είναι παιδιά, 6 στους 10 είναι κάτω των 12 ετών, 14% είναι ασυνόρευτα ανήλικα, 22% είναι γυναίκες, και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε έναν χώρο που έχει φτιαχτεί για 6.178 ανθρώπους. 3/4 του πληθυσμού δεν έχει στέγη, δεν έχει πρόσβαση σε συνθήκες υγιεινής, δεν έχει πρόσβαση στο σύστημα υγείας, πράγμα που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή είναι εκτεθειμένη καθημερινά με το κρύο, είναι εκτεθειμένη καθημερινά με τη βία, είναι εκτεθειμένη καθημερινά με πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, και επιπλέον οι δυσκολίες που αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση βάζει μπροστά τους δεν διευκολύνουν την κατάστασή τους, το αντίθετο, την κάνουν πιο δύσκολη και πραγματικά η ζωή τους κινδυνεύει καθημερινά. Τι εννοείτε με τις δυσκολίες που τίθενται και σε κυβερνητικό επίπεδο? Σας θυμίζω ότι στις 11 Ιουλίου η ελληνική κυβέρνηση πήρε την απόφαση να αποκλείσει όλους τους αιτούντες άσυλο από το ΑΜΚΑ, που έδινε τη δυνατότητα βάσει του νόμου του 2016 που επέτρεπε σε αυτούς τους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Η απόφαση συγκεκριμένη έχει αφήσει πάνω από 60.000 ανθρώπους να μην έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Το ελληνικό κράτος ψήφισε 1η Νοεμβρίου τον καινούριο νόμο για την διεθνή προστασία. Ο νόμος ο συγκεκριμένος έλεγε ότι θα είναι σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου, με τη διαφορά ότι από την 1η Νοεμβρίου οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν αιτούντες άσυλο θα είχαν πρόσβαση σε ένα άλλο σύστημα που λέγεται ΠΑΙΠΑ, πράγμα που τους πήρε αρκετούς μήνες μέχρι 31 Ιανουαρίου να έχουμε την κοινή υπουργική απόφαση που ξεκαθαρίζει πώς θα δίνεται αυτός ο αριθμός, ο ΠΑΙΠΑ. Πράγμα που σημαίνει αυτή τη στιγμή όμως, επειδή δεν έχουν γίνει οι συνεννοείς ανάμεσα στα Υπουργεία, επειδή δεν έχουν συζητήσει με τις αρμόδιες αρχές, αυτή τη στιγμή πάνω από 60.000 άνθρωποι είναι εκτός συστήματος υγείας. Και εδώ μιλάμε είτε αφορά ζητήματα χρόνια νοσήματα και, τα οποία είναι σοβαρά για την υγεία, και κυρίως όταν μιλάμε για παιδιατρικό πληθυσμό. Οι γιατροί χωρίς σύνορα έχουν κάνει έκκληση εδώ και μήνες για 140 παιδιά με σοβαρά χρόνια προβλήματα υγείας, περιλαμβάνοντας επιληψίες, διαβήτη, καρδιολογικά, καρκίνο και τραύματα, και έχουν ζητήσει τη μετακίνησή του την άμεση είτε στην Ευρώπη είτε στην ενδοχώρα για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματά τους υγείας, πράγμα που είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει στο νησί της Λέσβου ή από τη δική μας την κλινική. Και ακόμη αυτά τα παιδιά παραμένουν εκεί. Ο πληθυσμός ο οποίος έχει ανάγκη για να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, αυτό δεν μπορεί να το έχει. Άρα, στην ουσία, όταν ζει σε κακές συνθήκες διαβίωσης, όταν δεν έχει πρόσβαση στο σύστημα υγείας, αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι σε όλα τα camps τα οποία μιλάμε, υπάρχει μια επιδημία ψώρας, όπου οι άνθρωποι, ας πούμε, δεν μπορούν να τα εντοπίσουν. Ψώρα, ε! Ακριβώς. Ψώρα, γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε ζεστό νερό, δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρά ρούχα και δεν μπορεί να γίνει αντιμετώπιση του ζητήματος συγκεκριμένου, αν δεν αλλάξουν υποδομές και αν δεν αλλάξουν τα πράγματα. Στην ουσία, στην πραγματικότητα, όταν το ελληνικό κράτος αποφασίζει να παρέχει υπηρεσίες υγείας για αυτούς τους ανθρώπους, με στόχο να καλύψει ανάγκες αλλά και να προστατέψει τη δημόσια υγεία, αυτό δεν μπορεί να γίνει όταν έχεις έναν γιατρό στη Σάμου για 8.000 ανθρώπους, όταν έχεις τρεις γιατρούς στη Λέσβο για 20.000 ανθρώπους, όταν το μοναδικό έργο που αυτοί οι άνθρωποι κάνουν είναι να καταγράφουν τις συμβαλωτότητες αυτών των ανθρώπων, όταν δεν έχουν στη διάθεσή τους φάρμακα, όταν τους έχεις αποκλείσει από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Άρα πώς θα προστατέψει κανείς τη δημόσια υγεία και την υγεία αυτών των ανθρώπων και του υπόλοιπου πληθυσμού? Άρα λέτε ότι... Μισό λεπτό, κύριε Βεΐζη, γιατί αυτά που λέτε είναι... Εσείς ξέρετε τι λέτε, αλλά αυτά επιδραστικά αφορούν, ας το πω έτσι για να το καταλάβει ο κόσμος, τον ντόπιο πληθυσμό. Δηλαδή, όταν υπάρχει θέμα δημόσιας υγείας μέσα στα camp, έτσι, υπάρχει και έξω από αυτά. Κυρίως αυτή τη στιγμή υπάρχει για τους ανθρώπους που είναι μέσα στα camp.
Αυτοί είναι άνθρωποι που έχουν την καθημερινότητά τους. Επειδή όμως δεν μπορεί να αποκλείσουμε την υγεία, ναι, ούτε μπορεί να την κρίνουμε ότι η υγεία αφορά, είναι μια υγεία διαφορετική των μεταναστών και του τόπου πληθυσμού, όταν ένας πληθυσμός βρίσκεται σε έναν χώρο, παίρνει και δίνει ένας από τον άλλον. Όπως το 2018 είχαμε επιδημία ηλαράς στον καταβλισμό στη Μόρια, λόγω ότι οι άνθρωποι, τα παιδάκια τα οποία ερχόντουσαν από τη Συρία δεν είχαν εμβολιαστεί και ήρθαν σε επαφή με παιδιά τα οποία βρεθήκαν στο ίδιο νοσοκομείο της Μυτιλήνης που είχαν ηλαρά, άρα πήραν την ηλαρά και μεταφέραν στον καταβλισμό, μπορεί να συμβεί και το αντίθετο. Συμφωνείτε με την επίγουσα έκκληση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να κλείσει χθες η δυνατόν η Μόρια ως υγειονομική ορολογιακή βόμβα? Λοιπόν, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν κάνει μέχρι αυτή τη στιγμή πάρα πολλές δηλώσεις. Δυστυχώς τα Ηνωμένα Έθνη έχουν μείνει σε δηλώσεις. Οι διεθνείς οργανισμοί, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει αποτύχει στην Ευρώπη του 2020. Νομίζω ότι ο κόσμος στα νησιά, ο κόσμος στην Ευρώπη έχει χορτάσει από δηλώσεις. Η κατάσταση που εδώ και 5 χρόνια εξελίσσεται, είτε στη Λέσβο, είτε στη Σάμο, είτε στη Χίο, είτε στην Κο, είτε στη Λέρο, είναι μια κατάσταση η οποία ήταν στην ίδια μοίρα από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε να εφαρμοστεί μια απάνθρωπη συμφωνία που λέγεται Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας. Θα ήθελα να θυμίσω ότι η συμφωνία συγκεκριμένη ήταν ένα έκτακτο μέτρο για να βάλει μια τάξη στο ανθρώπινο χάος και στον πόνο και σε όλα αυτά τα χρόνια αυτό που έχει φέρει. Έχει φέρει ταλαιπωρία, έχει φέρει θανάτους, έχει φέρει μια κατάσταση η οποία εγώ δεν μπορώ να βρω λέξη να την περιγράψω όσο αφορά το ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή αν με ρωτήσετε. Έχει φέρει τοπικές κοινωνίες οι οποίες έχουν κουραστεί, τοπικές κοινωνίες οι οποίες η κυβέρνηση τους έχει παρατημένους αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, τοπικές κοινωνίες οι οποίες έχουν κουραστεί όπως η κοινότητα των προσφύγων. Άρα είναι μια κατάσταση η οποία στην πραγματικότητα, ναι, είναι ένα SOS η οποία θα πρέπει να υλοποιηθεί εχθές. Άρα οι άνθρωποι θα πρέπει να φύγουν από αυτές τις απαράδεκτες συνθήκες και οι άνθρωποι θα πρέπει να ζουν να έχουν ένα ανθρώπινο τρόπο διαχείρισης. Δεν μου λέτε κύριε Βέιζη, πρακτικά θέλω να σας ρωτήσω γιατί θα πάω μετά από την εμπειρία. Έχετε να μας πείτε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα ως γιατροί χωρίς σύνορα. Και όχι εσείς προσωπικά μόνο, παρότι έχετε προσωπική εικόνα καθημερινή. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, πρακτικά μου λέτε αυτή τη στιγμή μικρά παιδάκια, ανήλικα. Ακούω και το άλλο, ότι τι ανήλικα τώρα είναι το ταβραρισμένο. Τα ακούω και αυτό. 17χρονο, 18χρονο, αρσενικό, Πακιστανό, Αφγανό. Αυτή είναι. Εκεί έχει πάει η κουβέντα, αλλά υπάρχουν και αυτοί. Ναι, γιατί δεν κατάλαβα. Λοιπόν, άλλο θέλω να ρωτήσω εγώ. Μου λέτε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κόσμος, για παράδειγμα, που είναι εκτεθειμένος σε αυτό που σαρώνει σε όλη την Ελλάδα, τη γρήπη. Ανάμεσα στους ανθρώπους υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν λοιμώξει τον αναπνευστικού. Και κυρίως τα παιδιά τα οποία έρχονται στην κλινική των γιατρών χωρίς σύνορα έχουν λοιμώξει τον αναπνευστικού, έχουν δερματολογικά και διάρειες και μαζί με αυτό έχουν θέματα ψυχικής υγείας. Αντιμετωπίζουμε περιστατικά παιδιών τα οποία κάνουν απόπειρα αυτοκτονίας ή παιδιά τα οποία αυτοτραυματίζονται. Εμείς στην Ευρώπη του 2020 καταγράφουμε παιδιά που είναι ηλικίας κάτω των 10 ετών, που είναι 7, 8 χρονών, τα οποία έχουν δύο λέξεις. Θα ήθελα να πεθάνω και να μην επιστρέψω ξανά στον καταβλισμό. Όταν αυτό το ακούς στην Ευρώπη, νομίζω είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε ακούσει και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Ζήτημα δεύτερον. Ξέρετε ότι αυτή την περίοδο σε όλο τον πλανήτη θέμα συζήτηση είναι ο COVID. Και το όνομα. Κορονοϊός, εν πάση περιπτώσει του 2019. Εδώ. Η κοινωνία, κύριε Σακίνη, να σας πω ότι η κοινωνία αυτή τη στιγμή πάντα έβλεπε το πρόβλημα της, όταν η πόρτα χτύπαγε για εμάς, όχι για τους άλλους. Όταν έχουμε ένα κορονοϊό, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται εδώ και 5 χρόνια στα ελληνικά νησιά, ένας κορονοϊός αδιαφορίας από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από πλευρά της κυβέρνησης. Ανθρώπους οι οποίοι καθημερινά να είναι εκτεθειμένοι σε δύσκολες καταστάσεις, άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους, σας θυμίζω το 2017 άνθρωποι που πεθάνουν από το μαγκάλι, σας θυμίζω το παιδάκι το οποίο πέθανε από αμφιδάτωση, σας θυμίζω γυναίκες και άντρες που καήκαν ζωντανοί μαγειρεύοντας για τα παιδιά τους. Αυτή την κατάσταση η οποία μπροστά μας μπορούμε να τα διαχειρίσουμε και δεν θέλουμε να τη διαχειριστούμε, εγώ φοβάμαι ότι όταν ο κορονοϊός θα χτυπήσει την πόρτα θα είναι ακόμη πιο δύσκολα. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Βέιζη, ξέρω ότι είστε ένας άνθρωπος που δεν παίζει ούτε με έννοιες, ούτε με λέξεις
και δεν χρησιμοποιεί το συναίσθημα. Θέλω να το πω γιατί σπέβδω, ξέρω τι θα λεχτεί με την ανάρτηση στο YouTube των όσων λέτε. Ευθέως θέλω να σας ρωτήσω. Στο εσωτερικό αυτών, βεβαίως το ξεχνάνε όλοι, ότι είναι το μοντέλο τα κλειστά που οδηγεί εκεί όπου οδηγεί, αλλά κυκλώματα δεν υπάρχουν. Κυκλώματα παρανομίας, παραβατικότητας, βίας, σεξουαλικής κακοποίησης, διαχείρισης, πώς θα περάσουν με παράνομο τρόπο αλλού κτλ. Υπάρχουν αυτά? Κοιτάξτε να δείτε, όλα αυτά μπορεί να υπάρχουν. Είναι πράγματα τα οποία κάποια από αυτά μπορεί να τα έχουμε αντιμετωπίσει στις δικές μας κλινικές, όταν μιλάμε για ανθρώπους που είναι θύματα σεξουαλικής βίας. Τα υπόλοιπα πράγματα, εγώ το έχω πει και το ξαναλέω, οι διακινητές ζουν και βασιλεύουν επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει να διαχειριστεί την καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων. Εμείς ως γιατροί χωρίς σύνορα, είτε φορά την Κεντρική Μεσόγειο, είτε φορά τα ελληνικά νησιά, έχουμε μιλήσει και έχουμε πει ότι βεβαίως τα κράτη έχουν σύνορα. Τα σύνορα όμως δεν θα μπορούσαν να είναι πάνω από τις ανθρώπινες ζωές. Αν υπήρχε νόμος ελεγχόμενος τρόπος για τους ανθρώπους οι οποίοι ζητάνε τη διεθνή προστασία, οι διακινητές δεν θα υπήρχαν. Και το λέω αυτό γιατί όταν δουλεύαμε στην Ιδωμένη, όταν ξεκινάγαμε να δουλεύουμε στην Ιδωμένη στις αρχές του 2015, είχαμε δει εκεί τριγύρω ανθρώπους οι οποίοι συμβάλλανε στην μετακίνηση. Οι λεγόμενοι διαμεσολαβητές της κίνησης των ανθρώπων. Όταν η Ιδωμένη όμως άνοιξε ως επίσημο σημείο, γιατί πρέπει να θυμίσουμε το 2015, τον Ιούλιο και σωστά μετά. Σωστά το λέτε. Σωστά το λέτε. Και υπήρχε μια νόμιμη μετακίνηση των ανθρώπων. Κοιτάξτε, μισό λεπτό, κύριε Βαΐζη, είναι πολύ, πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή. Διότι στον κόσμο μένει και επιπηλιέται όταν έκλεισε η Ιδωμένη. Όταν τη σφράγισαν την εικόνα. Αλλά δεν πήγε κανείς πίσω όταν ήταν ανοιχτή. Ποια ήταν η εικόνα. Ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, όταν ξεκίνησε πια η διαδρομή της Ιδωμένης να έχει ένα νόμιμο χαρακτήρα, γιατί μιλάμε για νόμιμη οδό την εποχή εκείνη, προσωρινή μια διατύπωση τέτοια, οι άνθρωποι οι οποίοι διαμεσολαβούσαν στη μετακίνηση των ανθρώπων δεν υπήρχαν πια εκεί. Και οι άνθρωποι εμφανιστήκαν ξανά όταν η Ιδωμένη έκλεισε. Οπότε στην ουσία, στην πραγματικότητα, εκεί για να μπορεί να καταπολεμήσει κανείς οτιδήποτε είναι παράτυπο και οτιδήποτε είναι προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τον ανθρώπινο πόνο και την ταλαιπωρία, όπως μπορεί να συμβαίνει και μέσα στους καταβλισμούς όπως ζουν πρόσφυγες, θα πρέπει να έχει παρουσία το κράτος. Όταν αυτή τη στιγμή το κράτος δεν έχει παρουσία εντός του καταβλισμού και επιτρέπει να υπάρχει βία και επιτρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να ασκούν βία, άρα είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει ότι αφήνει αυτούς τους ανθρώπους χωρίς προστασία. Και η δυστυχία είναι ότι οι άνθρωποι που φτάνουν στην Ευρώπη, ενώ έρχονται στην Ευρώπη να ζητήσουν ασφάλεια, πάρα πολλές φορές αυτή την ασφάλεια δεν τη βρίσκουν. Βρίσκουν συνθήκες οι οποίες δεν περιγράφονται και παράλληλα βρίσκουν ένα εμπόδιο που πολλές φορές αναζητούν οι ίδιοι να επιστρέψουν καλύτερα πίσω στις πατρίδες τους και να χάσουν τη ζωή τους με αξιοπρέπεια. Πείτε μου κάτι, υπάρχει μια αφήγηση ότι αυτή η εικόνα είναι έτσι για να λειτουργήσει αποτρεπτικά, να στείλει το μήνυμα δηλαδή, μην έρχεστε διότι είναι χειρότερα τα πράγματα. Λειτουργήσε αποτρεπτικά. Διαχρονικά μπορώ να σας πω ότι από το 2008 παρακολουθώ προσωπικά το ζήτημα το συγκεκριμένο. Αυτός ήταν ένας πολιτικός στόχος. Δεν λειτουργήσε ποτέ, ούτε θα λειτουργήσει. Γιατί ο προβληματισμός και οι δύσκολες καταστάσεις που βιώνουν οικογένειες πια, γιατί αυτή τη στιγμή 63% των ανθρώπων που φτάνουν είναι οικογένειες, είναι μεγαλύτερη πίεση που έχουν στην πλάτη τους από ότι είναι η δύσκολη κατάσταση που πρέπει να ζήσουν στα ελληνικά νησιά. Και μου επιτρέπετε να σας πω παράλληλα, επειδή αρκετή συζήτηση γίνεται αν είναι μεταναστευτικό ή προσφυγικό το ζήτημα, 48% των ανθρώπων είναι από το Αφγανιστάν, 20% είναι από τη Συρία, 6% είναι από την Παλαιστίνη, 6% είναι από τη Σομαλία και 5% είναι από το Κονγκό. Και σας θυμίζω παράλληλα ότι το 2019, βάσει των στοιχείων που έχει η Υπηρεσία Ασύλου της Ελληνικής Δημοκρατίας, πάνω από 55% των ανθρώπων πήραν άσυλο με την πρώτη συνέντευξη. Κύριε Βαΐζη, πείτε μου λοιπόν, εσείς είπατε, είστε μάλλον από τους πρώτους φορείς που είπατε παιδιά, αποσυμπιέστε τα νησιά. Έρχεται τώρα η κυβέρνηση με τις επιτάξεις να πάει σε κλειστά που δεν είναι κλειστά, είναι ημίκλειστα, αλλά είναι κλειστά στα νησιά, τα ίδια αυτά νησιά, και ταυτόχρονα λέει πάω σε δεύτερη τέτοια, σε μεταφορά στην υπηρετική χώρα, πάλι με τον ίδιο τύπο,
σε Κρήτη, Πελοπόννησο, Στερά και βλέπουμε. Αυτό θα λειτουργήσει. Η εμπειρία των γιατρών χωρίς σύνορα, είτε από το Ναούρου απέναντι από την Αυστραλία, είτε από τη Μάλτα, είτε από την Ιταλία, είτε από τα κέντρα κράτης που δουλεύαμε στην Ελλάδα, απέδειξε ότι τα κέντρα τα συγκεκριμένα δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Τα κέντρα τα συγκεκριμένα έχουν σοβαρές επιπτώσεις για την υγεία και την ψυχική υγεία των ανθρώπων. Και πρέπει να σας θυμίσω παράλληλα ένα επιπλέον παράγοντα, ότι δεν μιλάμε πια τώρα για άντρες οι οποίοι είναι σκληροί και δυνατοί και μπορούν και να αντέχουν, μιλάμε για οικογένειες. Ένα πράγμα που πραγματικά με προβληματίζει ως άνθρωπο είναι το εξής. Σε όλο αυτό το ζήτημα της καθημερινότητας, όταν μιλάμε για να πάρουμε πίσω τις ζωές, να πάρουμε πίσω τα νησιά και να στείλουμε πίσω κόσμο, κανένας δεν αναρωτήθηκε για τις ζωές αυτών των παιδιών, γυναικών και αντρών. Θα σκεφτεί κάποιος τι θα πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή, γιατί η κατάσταση, όπως σας είπα, δεν είναι ούτε μεταναστευτική κρίση, ούτε προσφυγική κρίση, είναι μια πολιτική κρίση και μια κρίση διαχείρισης. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι διαχειρίσιμη, είναι πάρα πολύ εύκολα διαχειρίσιμη ως κατάσταση. Όταν όμως την αφήνεις και δεν την αγγίζεις και δεν έχεις σχέδιο και δεν έχεις έναν στόχο να προβλέπει κανείς τι σημαίνει με την αύξηση ενός ανθρώπου και τι σημαίνει με την ένταξη στην κοινωνία, αυτό το πρόβλημα θα παραμείνει ως θέμα συζήτησης και πρώτο θέμα στις ειδήσεις, ενώ στην ουσία στην πραγματικότητα με περίπου 100.000 ανθρώπους που βρίσκονται στην Ελλάδα μετά το 2015, με τους 42.000 να είναι στα νησιά, με 25.000 να είναι στα διαμερίσματα και οι υπόλοιποι να είναι στα ΚΑΜ, είναι κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να το συζητάμε αυτή τη στιγμή. Κύριε Βεϊζή, θέλω με την εμπειρία που έχετε ως γιατροί, χωρίς σύνορα, να σας ρωτήσω το εξής. Στην Κρήτη ακολουθήθηκε ένα άλλο μοντέλο. Το πρόγραμμα Εστία. Το πρόγραμμα Εστία έχει ένα ορίζοντα μιας διετίας, τριετίας, δεν μπορεί όμως να επεκταθεί. Το ερώτημά μου είναι, μετά την κτηθήσα εμπειρία, ιδίως στον χώρο της αυτοδιοίκησης, θεωρείτε ότι πρέπει οι τοπικοί φορείς σε νησιά ή περιοχές, όχι μόνο της Κρήτης, Πελοπόννησος, να βγουν μπροστά με ένα δικό τους σχέδιο, ούτως ώστε να μην πάμε στο μοντέλο που περιγράψατε, τα προβλήματα που δημιουργεί, αλλά και να βοηθήσουμε ο καθένας, η κάθε περιοχή, στο μέτρο που της αναλογεί, στο πώς και τα νησιά θα αποσυμπιεστούν και το πρόβλημα θα αμβληθεί. Και θέλω να μου απαντήσετε και στο εξής. Μα αν το κάνουμε, λέει ο αντίλογος, θα έρθουν άλλες 200.000 μετά. Αυτός είναι ένας αντίλογος που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν και άλλες πλούσιες χώρες που πιστεύουν ότι παρέχοντας στους ανθρώπους υπηρεσίες θα έρχονται περισσότεροι. Η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή παγκοσμίως, από τους 70 εκατομμύρια πρόσφυγες που μετακινούνται σε όλο τον κόσμο, δείχνει ότι στην Ευρώπη φτάνουν 100.000. Και δεν έχει να κάνει ότι δεν ξέρουν ότι στην Ευρώπη υπάρχουν αυτά τα ωραία πράγματα που περιγράφονται πάρα πολλές φορές. Τα τελευταία 4 χρόνια χάθηκε ένας πολύτιμος χρόνος. Τα τελευταία 30 χρόνια η χώρα δεν έφτιαξε ποτέ μια διαδικασία να φτιάξει ένα σχεδιασμό και μια εθνική πολιτική για την ένταξη των ανθρώπων στην κοινωνία. Κάνοντας προσπάθειες ένταξης, πράγμα που σημαίνει ότι θα ήταν πάρα πολύ καλύτερα και για τον πληθυσμό, τον ντόπιο που υποδέχεται αυτούς τους ανθρώπους, θα ήταν βεβαίως πάρα πολύ καλύτερα για τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα ως αιτούντες άσυλο, αλλά και στην περίπτωση των ανθρώπων οι οποίοι δεν δικαιούνται άσυλο, η διαχείριση της καθημερινότητάς τους με ανθρώπινη αξιοπρέπεια θα ήταν κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στην πραγματικότητα έχουμε δημιουργήσει οι κυβερνήσεις μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο βάρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο αφορά το κομμάτι του κόστους και αυτής της μαύρης σελίδας που αξαπλώνεται μπροστά μας, όσο αφορά τη διαχείριση της καθημερινότητας. Νομίζω ότι ποτέ δεν είναι αργά να μπορούν να γίνουν κινήσεις οι οποίες είναι θετικές. Το πρόγραμμα Εστία έχει λειτουργήσει πάρα πολύ θετικό. Αν αυτό λειτουργήσει παράλληλα με προγράμματα τα οποία κάνουν προσπάθειες προς την ένταξη των ανθρώπων, πράγμα που σημαίνει ότι έχεις καταγράψει ποιες είναι ανάγκες στη χώρα σου, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται και πώς θα μπορούσα να βελτιώσω την απόδοσή τους για να ενταχθούν καλύτερα. Αυτές οι προσπάθειες δεν γίνανε ποτέ. Φτάσαμε σε σημείο αυτή τη στιγμή να ακούμε από τους πολιτικούς και κυρίως, ας πούμε, από ανθρώπους που διαχειρίζονται το μεταναστευτικό ζήτημα, να λένε ότι εφόσον ο νόμος που ψηφίστηκε και λειτουργεί από την 1η Ιανουαρίου του 2020 λέει ότι ένας άνθρωπος έχει αναγνωριστεί ως πρόσφυγας στην Ελλάδα, θα μπορεί να παραμείνει σε ένα χώρο
μόνο για 6 μήνες, μετά να πάει να βρει το δρόμο του. Όταν δεν γίνονται ενέργειες που έχουν να κάνουν με την ένταξη αυτών των ανθρώπων στην κοινωνία, είτε να μάθει τη γλώσσα, είτε την τέχνη, είτε τα παιδιά να πηγαίνουν σχολείο, αυτό το πρόγραμμα δεν μπορεί να πετύχει. Και αυτό που θα δούμε το επόμενο διάστημα, θα δούμε κλειστά κέντρα τύπου. Ναι. Θα δούμε ανθρώπους που οι οποίοι είναι πρόσφυγες μεν, αλλά θα είναι άστεγοι στον δρόμο ή δεν θα έχουν εργασία. Μάλιστα. Άρα στην ουσία, στην πραγματικότητα. Θα πολλαπλασιάσουμε την εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Αυτό θα κάνουμε, μου λέτε. Αυτό. Στην ουσία, στην πραγματικότητα. Μάλιστα. Και γετοποιημένες, ας το πούμε έτσι, τύπου πόλεις αυτά τα κάμπ. Η εικόνα αυτή τη στιγμή είναι απαράδεκτο, κυρία Σαγίνη, είναι απαράδεκτο αυτή τη στιγμή να έχουμε 33 κάμπ σε όλη τη χώρα. Είναι παράδεκτο, δεν υπάρχει λόγος μετά από 4 χρόνια να υπάρχουν κάμπ στη χώρα. Δεν μου λέτε, κύριε Βέιζη, απαντήστε σε ένα ακροατή που λέει: συμφωνώ απολύτως με όσα λέει ο κύριος Βέιζης. Θέλω όμως να μου πει, πιστεύει ότι η χώρα αυτή μπορεί να σηκώνει 2 και 3 εκατομμύρια κόσμο? Αυτή η χώρα. Δεν μιλάω γενικώς για την Ευρώπη, λέει. Όσο και να είμαστε ανοιχτοί, μπορούμε. Αυτούς τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή έχουμε εγκλωβίσει στα ελληνικά νησιά. Γιατί παράλληλα θα ήθελα να σας πω ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής κυβέρνησης. Παρόλα αυτά όμως, ως κοινωνία ευρωπαϊκή, βλέπουμε και μπροστά στα μάτια μας εξελίσσονται αυτές οι εικόνες ντροπής. Εικόνες ντροπής και για τη χώρα μας, η οποία ας πούμε αυτή τη στιγμή δεν έχει και την καλύτερη εικόνα παγκοσμίως για αυτό που συμβαίνει. Και εδώ δεν είναι ότι ο αριθμός είναι κάτι το οποίο δεν είναι διαχειρίσιμος. Εγώ πιστεύω ότι αν εμείς διαχειριζόμασταν ως χώρα τον αριθμό. Πείτε το. Θα μπορούσαμε να αποδείξουμε ότι το μέγεθος, το τι μπορούμε να κάνουμε ως χώρα και να ζητούσαμε τότε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει το μέρος της ευθύνης. Δεν μπορείς να θεωρήσεις ότι το πρόβλημα μόνο είναι ευρωπαϊκό χωρίς να κάνεις εσύ ο ίδιος τις κινήσεις που πρέπει να κάνεις να διαχειριστείς ζωές 40.000 ανθρώπων στα ελληνικά νησιά. Δεν μπορείς παράλληλα να σου έχουν διαθέσει 2,23 δις στη διάθεσή σου και αυτά τα χρήματα να μην αξιοποιηθούν για την διαχείριση της κατάστασης για αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και για την ίδια τη χώρα. Μάλιστα. Τα φάγανε πάλι μεσάζοντες, ξέρω εγώ. Μην κουράζεστε. Λοιπόν, κύριε Βαΐζη, κλείνοντας, επειδή τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά και για την κοινωνία και επειδή δεν έχουμε την πολυτέλεια ως χώρα, ούτε γεωγραφικά να διασπαστούμε από τη μια, ούτε να σπάσει αυτό το έλασον που έχουμε ως κοινωνία, σας παρακαλώ πολύ, ποιο μήνυμα πρέπει να φύγει? Διότι ξέρω και τις ακραίες απόψεις ορισμένων, θέλω να πω ότι οι γιατροί χωρίς σύνορα από την πρώτη μέρα μιλάνε για την εικόνα που βιώνουν σε αυτά τα κάμπ, γι' αυτό θα μιλάνε κυρίως, μιλάνε και για την εικόνα έξω από τα κάμπ. Δεν είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ξέρουν τι κάνουν οι κάτοικοι στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Δεν χρειάζονται ούτε βουλευτάδες ούτε δημάρχους για να το πούν οι γιατροί. Θέλω να μου πείτε ποιο είναι το μήνυμα που φεύγει. Το μήνυμα που φεύγει είναι ότι πρώτα απ' όλα οι ευάλωτοι ασθενείς, τα παιδιά, πρέπει να φύγουν από τα ελληνικά νησιά. Τα νησιά θα πρέπει οι άνθρωποι να μετακινηθούν, να παραμείνουν σε δομές είτε στην ενδοχώρα είτε στην Ευρώπη. Και προς αυτή την προσπάθεια θα πρέπει να γίνει μια κίνηση σήμερα για να μπορούμε με κάποιο τρόπο να βάλουμε μια αρχή στην καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων. Δεύτερον, θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο που περιλαμβάνει την ένταξη ή μη τη διαχείριση της καθημερινότητας, που δεν θα πρέπει να χρειαστεί να κάνουμε ευκαιριακές απαντήσεις στο ζήτημα το συγκεκριμένο. Αυτό θα φέρει πρώτα απ' όλα απαντήσεις στην καθημερινότητα των ανθρώπων οι οποίοι έχουν ταλαιπωρηθεί στα νησιά. Μιλάμε για τους Έλληνες πολίτες οι οποίοι ζουν στα νησιά. Και θα φέρει μια καθημερινότητα της διαχείρισης για όλο τον κόσμο. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο η συζήτηση της καθημερινότητας ότι τι γίνεται σήμερα και τι γίνεται στα νησιά και την ίδια στην ενδοχώρα δεν θα είναι πια είδηση. Κύριε Βαΐζη, θέλω να σας ευχαριστήσω.